Πράξεις ανθρωπιά στον Άγιο Νικόλαο. Αφορά δύο περιπτώσεις παράδοσης χρημάτων που χάθηκαν από συνανθρώπους μας και μάλιστα με διαφορά λίγων ημερών. Ασφαλισμένη που μετέβη χθες το μεσημέρι στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου προκειμένου να εξεταστεί από γιατρό, ξέχασε στον κισέ του γραφείου κίνησης έναν φάκελο, ο οποίος περιείχε το ποσό των 6.000 ευρώ περίπου. Με πόναγε το μάτι, πήγα στο νοσοκομείο, τα κούμπησα εκεί το πορτοφόλι, τα ξέχασα. Μετά γυρνάω και ευτυχώς που τα άνθρωποι είναι μεγάλοι άνθρωποι, άνθρωποι το τιού. Όπως μας περιέγραψε 59χρονη, κόντεψε να πεθάνει, καθώς πρόκειται για χρήματα τα οποία μάζευε επί 1,5 χρόνο, καθώς η ίδια φροντίζει μία ηλικιωμένη. Οι κόποι της τελικά δεν πήγαν χαμένοι, καθώς ο υπάλληλος του γραφείου κίνησης του νοσοκομείου που εντόπισε τον φάκελο, τον φύλαξε και τον παρέδωσε στη Βουλγάρα. Πολύ έχω αναστηθεί, πώς, αφού να δουλεύεις και στο τέλος να βγεις στο μηδέν, κόντεψα να πεθάνω πάλι μέχρι εδώ ημιλό. Μέχρι εδώ, γιατί ήταν η δουλειά ένα χρόνο και μισή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στο δημόσιο. Ναι, βέβαια, λέω, τι λέτε εσείς τώρα. Του και μέρα δεν θα ψυχάσω μέχρι να πετάνω. Για καλή τη τύχη, ο συνάδελφος που βρισκόταν στο ΚΙΣΕ που εξυπηρετούν τους ασθενείς, στο γραφείο κίνησης, είδε το φάκελο που είχε ξεχαστεί, τον πήρε, τον άνοιξε, είδε ότι περιέχει χρήματα και τον κράτησε. Και όταν ήρθε η κυρία που τον έψαχνε, αφού εξακρίβωσε ότι πράγματι είναι δικό της, της τον απέδωσε πίσω. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος αποτελεί φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση και υπόδειγμα κεραιότητας, παραδίδοντας τον φάκελο με τα 6.000 ευρώ στη 59χρονη, η οποία τον ευχαρίστησε και υποσχέθηκε να επιστρέψει στο νοσοκομείο με διάφορα γλυκίσματα. Πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στους συναδέλφους μας στο γραφείο κίνησης. Δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες. Ο συνάδελφος που απέδωσε το φάκελο λέγεται Μανώλης Μπουτσάκης και η άλλη εργαζόμενη που ήταν μαζί του στον ΚΙΣΕ χθες ήταν η κυρία Αντωνία Φαρσάρη και η κυρία Ελευθερία Ευαγγελινάκη. Ένα ακόμη μεγαλείο ψυχής, αυτή τη φορά από ένα νεαρό ζευγάρι Άγγλων που διέμενε σε γνωστό ξενοδοχείο του Αγίου Νικολάου, το οποίο εντόπισε πορτοφόλι στην περιοχή Πέριξης Λίμνης του Αγίου Νικολάου, το οποίο περιείχε το ποσό των 7.000 ευρώ. Το πορτοφόλι ανήκε σε ιδιοκτήτρια σούπερ μάρκετ της περιοχής, με τον υπάλληλο υποδοχής του ξενοδοχείου να μας περιγράφει το περιστατικό. Πελάτες στο ξενοδοχείο μας που διαμένανε 12 μέρες το κατάλημά μας. Σε βόλτα του στο κέντρο του Αγίου Νικολάου βρήκαν ένα πορτοφόλι με 7.000 ευρώ, το οποίο μόλις το βρήκανε πήγαν και το παραδώσαν αμέσως στην αστυνομία. Μετά επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο έλαβα ένα τηλεφώνημα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Νικολάου ότι ψάχνουν τους συγκεκριμένους πελάτες γιατί βρέθηκε ο ιδιοκτήτης. Η ιδιοκτήτρια του σούπερ μάρκετ ευχαρίστησε το ζευγάρι των Άγγλων, στο οποίο προσέφερε μικρά αναμνηστικά δωράκια, ενώ σε ανάλογη κίνηση προχωρήσε και η διοίκηση του ξενοδοχείου, θέλοντας να τιμήσει με τον τρόπο αυτό την αξιέπαινη αυτή πράξη ήθους και τιμότητας. Φυσικά δεν μετανιώσαν τη στιγμή που επιστρέψαν τα λεφτά. Γενικότερα και εμείς από το ξενοδοχείο τους κάναμε κάποια αναβάθμιση και τους προσφέραμε δωρεάν τα ποτά τους και τα φαγητά τους για το υπόλοιπο της διαμονής για την πράξη που κάνανε. Δώσαμε επίσης και κάποια αναμνηστικά δώρα από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Και πήγαν επίσης και παίξανε τζόκερ γιατί νιώθανε τυχεροί ότι θα κερδίσουν, έτσι, μια πληροφορία.